Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα προσχήματα. Σε αυτή την εκπομπή καλούμε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Κύριε Τζίμερε, γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σας. Θα ξεκινήσω με το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει? Νομίζω έχει μόνο πρόβλημα και είναι πρόβλημα. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που οδήγησε στην κρίση και είναι αυτό που αρνείται να αντιληφθεί την ευθύνη του για την κρίση και βέβαια να εφαρμόσει ένα τρόπο εξόδου που να μην μοιάζει με αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι ο πυρήνας της κατάντιας της χώρας. Άνθρωποι αντισυστημικοί που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό μπορούν να ενεργηθούν, μπορούν να μπουν στο παιχνίδι? Μπορούν, μόνο που είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι όταν λέμε σύστημα εννοούμε τα ΜΜΕ, εννοούμε επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι πάντα κάνουν δουλειές με τον κουβέρνο. Το να πας κόντρα σε όλους αυτούς είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι αδύνατο την εποχή των social media. Δηλαδή, αν μιλούσαμε πριν από 30-40 χρόνια, που όλα τα έλεγχαν οι εκδοτικοί όμιλοι, ο όμιλος Λαμπράκη, ξέρω εγώ, ο οποίος ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, ανέβαζε, κατέβαζε κυβερνήσεις, θα σας έλεγα ότι είναι απολύτως αδύνατο, διότι αποκλείεται να σε μάθουν και αν σε μάθουν, θα σε μάθουν με τον τρόπο που τα media θέλουν να σε προβάλλουν. Έτσι. Δηλαδή, συκοφαντώντας όπως έχουν κάνει σε μένα. Δηλαδή, εμένα πολλοί με ξέρουν με του κόσμου τη συκοφαντή που δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με εμένα, ούτε με την προσωπικότητά μου, ούτε με αυτά που έκανα, αλλά αυτά διαβάσανε, αυτά μάθανε. Τώρα όμως με τα social media μπορεί ο άλλος, αν ψάξει και χωρίς να ψάξει, να φάει χρόνο, δηλαδή γκουγκλάροντας να δει 2-3 ομιλίες, να πάρει μια εικόνα. Και είναι πιο εύκολο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εύκολο, αλλά είναι πιο εύκολο από ό,τι παλιότερα. Γι' αυτό ξεκίνησε η δημιουργία ξανά πριν από 7 χρόνια. Μέσα σε 7 εβδομάδες πήραμε 2,2%. Τεράστιο μπαμ τότε. 136.000 ψήφους. Ευνηδιάσαμε το σύστημα το οποίο μας επιτέθηκε με κάθε τρόπο και χτυπήσανε εμένα δηλαδή τότε, που με παρουσίαζαν με μια τερατώδη μορφή. Θα τα δούμε αυτά. Είμαι φυσιολογικός άνθρωπος. Ναι. Απλώς πιστεύω ότι. Και όχι, και δεν σας επιτέθηκαν μόνο λεκτικά. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Έφαγα και ξύλο, βέβαια. Είστε κόκκινο πανί για όλους. Και έφαγα ξύλο 2 φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μάλιστα τη δεύτερη φορά και με χτύπησαν και με συκοφάντησαν. Αλλά αυτοί είναι οι μηχανισμοί του συστήματος. Πρέπει κάποιος να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που η Ελλάδα φαινόταν ότι θα καταρρεύσει, διότι όταν ξοδεύεις, ας πούμε, 10 ενώ τα έσοδά σου είναι 5. Και τα δανείζεσαι τα υπόλοιπα και το χρόνο δανείζεσαι κι άλλα και δανείζεσαι και να πληρώσεις τους τόκους και ξαναδανείζεσαι και ξαναδανείζεσαι, κάποια στιγμή θα σκάσει φούσκα. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, εμείς που είχαμε δουλειές, που βγάζαμε λεφτά, που περνούσαμε καλά, με τη δουλειά μας, έτσι, φυσικά, όχι με κρατικά χρήματα. Και το ξέρει όλος ο κόσμος για εσάς αυτό. Αισθάνομαι ότι αφήναμε χώρο σε ανθρώπους ανεπάγγελτους, παιδιά του κομματικού σωλήνα, ανθρώπους των παρασκηνίων, των μηχανισμών, των υπόγειων διαδρομών, των διαδρομών κάτω από το τραπέζι, της μίζας, της λαμογιάς, όλο αυτό το πακέτο, να χειρίζονται τις τύχες μας. Θα έπρεπε κάποιοι να πούν όχι, κάνουν την αντίθετη. Και αντί να αντιστρέφεται αυτό, γίνεται όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό που γίνεται δηλαδή, είναι απίστευτο το τελευταίο διάστημα. Ναι. Παιδιά του κομματικού σωλήνα γίνονται υπουργοί αμέσως. Ναι. Υπουργοί δηλαδή με το καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε, υπουργός? Παιδιά των παιδιών. Ναι, παιδιά των παιδιών ή φίλοι φίλων. Ή παιδιά των γονιών που έχουν σχέση. Ναι, δηλαδή, χαμός. Αυτή η οικογενειοκρατία εξακολουθεει να δυναστεύει και να ταλανίζει τη χώρα και δεν βλέπω κάποιο κόμμα να πει τέλος, διότι όλα εξαρτώνται από μηχανισμούς που είναι υπερκομματικοί. Ναι. Δηλαδή, ο πελατειακός μηχανισμός, πελατειακός δηλαδή, σε διορίζω για να μην ψηφίσεις, ή ψηφίζω μια ευνοϊκή ρύθμιση για τη συντεχνία σου για να μας ψηφίσετε όλοι. Ναι. Αυτό είναι μπλε, πράσινο, κόκκινο, δεν ξέρει από διαφορές ιδεολογικές. Και αυτό βέβαια το ασπάζονται όλα τα κόμματα και βασίζονται εκεί. Όπως βασίζονται στον κρατικό συνδικαλισμό, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα να τα βάλει με τους συνδικαλιστές της ΑΔΔΗ. Ενώ εμείς λέμε ευθέως ότι δεν είναι δυνατόν ένα κράτος να λειτουργήσει εάν με το παραμικρό που πας να κάνεις στην κρατική οργάνωση, η ΑΔΔ κατεβάζει τους διακόπτες και βυθίζει τη χώρα σε blackout. Θα πρέπει να αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος και θα πρέπει ο κρατικός συνδικαλισμός να μην έχει το δικαίωμα της απεργίας. Εννοείται να μην έχει
Καθόλου. Καθόλου. Και αν θέλει. Πώς, και πώς θα γίνει. Μα δεν το είχε. Είναι πρόσφατη ανακάλυψη αυτή. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος έλεγε ότι η απεργία στο δημόσιο τομέα σημαίνει κατάλυση του κράτους. Σας λέω το εξής απλό, να καταλάβετε τι θα πει αυτό. Όχι, θέλω να το καταλάβω. Δηλαδή, απεργούν και η πολιτική, το πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ξέρετε, όταν γίνεται απεργία σε ένα ΔΔΔ, το πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Οι γραφιάδες. Αν δεν είναι γραφιάδες. Δεν είναι γραφιάδες, ούτε γραφιάδες, ούτε καθαρίστρες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται και θέματα και όργανα και πληροφορικά κτλ. Αλλά και γραφιάς να είναι, εφόσον έτσι λειτουργεί το σύστημα, κάποιος πρέπει να πάρει το έγγραφο να το διαβιβάσει. Αν εκείνη τη μέρα της απεργίας κήρυξε πόλεμο η Τουρκία, ποια θα είναι η τιμότητα του στρατού. Και ποια θα είναι η τιμότητα του κράτους. Και ποιος θα είναι στη θέση του. Δεν καταλαβαίνω. Αν ο δημόσιος υπάλληλος έχει ένα πρόβλημα με τον εργοδότη του, υπάρχουν ένα σωρό υπηρεσιακοί μηχανισμοί και υπάρχουν και τα δικαστήρια που μπορεί να πάει να το λύσει. Αλλά όταν απεργεί ο δημόσιος υπάλληλος, απεργεί εναντίον ποιου, του φορολογούμενου. Δηλαδή, ο φορολογούμενος είναι όμοιρος στην διεκδίκηση που έχει ο δημόσιος υπάλληλος με τον θεωρητικός καλύτερο εργοδότη της χώρας, με το κράτος. Δηλαδή, εγώ να απεργήσω στον ιδιωτικό τομέα κατά του αφεντικού μου, το καταλαβαίνω, αν κάνουμε μια συμφωνία και εκείνος την αθετήσει. Το καταλαβαίνω. Αλλά υποτίθεται ότι το κράτος είναι ο εγγυητής της νομιμότητας. Δεν μπορεί να πει ότι το κράτος παρανομεί, ασχέτως αν παρανομεί το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το ότι το ελληνικό κράτος παρανομεί και παρανομεί ασυστόλως. Κατ' εξακολούθηση. Δεν είναι λόγος για να θεσμοθετήσουμε ένα άλλο λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε το ελληνικό κράτος να μην παρανομεί. Θα έπρεπε να μην έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, για παράδειγμα. Κατάλαβα. Αλλά δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα άλλο. Φτιάχνεις δύο σωστά. Ποιο είναι το πρώτο σωστό? Δουλεύεις στο δημόσιο, δίνεις όρκο να μην απεργήσεις ποτέ. Αλλιώς πηγαίνεις στην ιδιωτικότητα. Τέλος. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι εδώ άλλο. Το Σύνταγμα, συγγνώμη, γιατί κλείνω αυτό το τομέα. Εδώ το Σύνταγμα απαγορεύει ευθέως, ρητός και κατηγορηματικός την απεργία στους δικαστές. Διότι λέει ότι η απεργία στους δικαστές και σώματα ασφαλείας απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Είχαμε δει τη Θάνο να είναι η πασιονάρια των απεργών δικαστών. Τότε με ένα πρόσχημα ότι δήθεν κάνουμε. Εντάξει, μετά μάθαμε. Κάνουμε μεγάλη... Μάθαμε, αλλά είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Κανονικά λοιπόν τότε θα έπρεπε ένα όργανο, δεν ξέρω, που δεν υπάρχει στην Ελλάδα να πει δρόμο. Δρόμο. Έτσι, συμφωνώ, μαζί. Και να πας και στο δικαστήριο κιόλας, διότι παρέβεις την υπόσχεσή σου και προκάλεσες και ζημιά. Όταν δεν δουλεύει μια δημόσια υπηρεσία, η οικονομία παθαίνει ζημιά. Όχι μόνο ο παππούς που πάει από το και χωριό. Και ο παππούς λίγο είναι ο άρα και ο παππούς, βέβαια. Γιατί αυτό γίνεται πολύ. Πλήρωσε τα από την τσέπη σου, για να δούμε. Θα ξαναπεργήσεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, ενώ η δημιουργία ξανά ξεκίνησε πολύ δυνατά, στην πορεία δεν έγινε αυτό που περίμεναν όλοι. Δηλαδή δεν έγινε το μπαμ. Δεν μπήκε στη Βουλή, δεν έκανε. Με λίγα λόγια, πώς να το πω. Έγινε τον μπαμ, αλλά εναντίον της. Έγινε τον μπαμ, αυτό και ήθελα να το πω. Έγινε τον μπαμ, αλλά εναντίον της. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν έγινε στην πορεία αυτό. Έγινε αμέσως. Αμέσως έγινε. Δηλαδή, το στην πορεία σημαίνει μια φυσιολογική φθορά. Ναι. Δεν έγινε έτσι. Εμείς παίρνοντας 136.000 ψήφους τον Μάιο του 2012, τρομάξαμε το σύστημα. Και το σύστημα μας προσέγγισε με κάθε τρόπο. Δεν θα τον πω εδώ, αλλά με κάθε τρόπο. Και με πολιτικό φλερτ και με οικονομικό φλερτ και με κάθε είδους μηχανισμό, ελάτε μαζί μας. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα. Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος που να σέβεται τους πολίτες, να μην τους ληστεύει και επιτέλους θέλαμε να προβάλλουμε μία έννοια η οποία έχει κατασυκοφαντηθεί από την αριστερά. Την έννοια της φιλοπατρίας. Όχι του σοβινισμού, ότι εμείς είμαστε οι ανώτεροι, οι ξυπνότεροι, αυτό από όλο τον κόσμο. Όχι. Αγαπάω ή του εθνικισμού. Αγαπάω την πατρίδα μου όπως αγαπάω το σπίτι μου. Όπως φροντίζω το σπίτι μου, θέλω να φροντίσω και την πατρίδα μου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το σύστημα το είδε λίγο περίεργα. Και αμέσως μετά άρχισε ανηλής επίθεση, μάλιστα, όταν αρνήθηκα εγώ την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να συνεργαστούμε στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 με τη Νέα Δημοκρατία που φαινόταν ότι θα γίνει κυβέρνηση. Αυτό δίνει ένα στίγμα ήθους, έτσι, γιατί δημιουργία ξανά. Διότι σε ένα κόμμα μερικών εβδομάδων, όταν του δίνεται η δυνατότητα να είναι κυβερνητικός εταίρος και σε κάποια στελέχη να είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι πάντες θα πετούσαν τη σκούφια τους. Στην Ελλάδα, δηλαδή. Εμείς είπαμε ότι, ξέρεις, φίλε Αντώνη Σαμαρά, θα πέσει η Νέα Δημοκρατία και θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το γλιτώσεις. Και δεν θα το γλιτώσεις, διότι δεν θες να στραφείς εναντίον των μηχανισμών, των πελατειακών μηχανισμών,
και των προσοδοθερικών μηχανισμών που στηρίζουν το κόμμα σου. Άρα μην μου λες, έλα να συνεργαστούμε γιατί ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει γιατί τα λαμόγια εξακολουθούν να είναι λαμόγια, γιατί οι διορισμοί είναι αυτοί που είναι, γιατί οι δικοί σας παίρνουν τις δουλειές. Δηλαδή, γιατί στηρίζεις ένα μηχανισμό που ο κόσμος τον συχάθηκε. Χτύπησε τον, αλλά χτύπησε τον εσύ. Και να δεις πώς θα αλλάξει το κλίμα. Και όσο δεν το χτυπάς, θα ανεβαίνει ο άλλος, θα υπόσχεται στους πάντες τα πάντα και βέβαια θα σπάσει τα μούτρα του. Αλλά εν τω μεταξύ, εσύ θα έχεις χάσει και την κυβέρνηση και την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Όπερ και γίνεται. Ναι. Επομένως, δεν είχε κανένα νόημα, ας πούμε, να καταγραφούμε στην ιστορία ότι ξέρεις, υπήρξε και ο Τζίμερος υπουργός για κάποιους μήνες. Ναι. Δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Δεν ήταν επιδίωξή μου ποτέ και τώρα δεν είναι. Είναι να γίνουν οι δομικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ώστε η Ελλάδα να γίνει Σιγκαπούρη, να γίνει Εσθονία, ναι. να γίνει Νότια Κορέα, αυτό, να γίνει Χονγκ Κονγκ. Γι' αυτό είστε και το κόκκινο πανί για τους αριστερούς. Έτσι. Α, οι αριστεροί ακούνε τώρα Τζίμερος και βγάζουν. Ακόμα και τώρα δηλαδή είναι τρομερό. Πετυχαίνουν. Σε όλα και πρόσφατα είδα πάλι ένα δημοσίευμα στο ντοκουμέντο στην εφημερίδα των συντακτών. Πάλι κάτι σα βρίζανε. Σα βρίζανε, μην λέω βρίζα, σου λέγανε. Συνεχώ του φοβέρισε για πλάκα ο Ζαραλίκο στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ, λέγοντα ότι θα έρθω και θα φέρω και τον Τζίμερο. Και με ρωτήσαν και λέω, ναι, γιατί θα συμμετάσχω σε ένα σκέτ εκτέλεση αντιφρονούντων για να μην χάνουν τα παιδιά την επαφή με την τεχνογνωσία του κόμματος. Είμαι το κόκκινο πανί γιατί είπα αυτά που κανένας στο πολιτικό σκηνικό ή στην κεντρική ή στην παρακεντρική πολιτική σκηνή δεν έχει πει ποτέ. Δηλαδή, το ΚΚΕ είναι ένα φασιστικό κόμμα. Τέλος. Ένα κόμμα το οποίο προπαγανδίζει την επιβολή της δικτατορίας και το λέει ευθέως. Δηλαδή, αν μπείτε τηλεθεατές μας στο site του ΚΚΕ και πατήσετε ταυτότητα, KUKUE/ταυτότητα, θα δείτε ότι λένε τα εξής ανατριχιαστικά. Εμείς είμαστε υπέρ της δικτατορίας του προλεταριάτου. Εάν πάρουμε την εξουσία με κάθε τρόπο, είτε με ένοπλα αγώνα, είτε από τις εκλογές, θα καταλύσουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα επιβάλλουμε τη δικτατορία του προλεταριάτου, θα καταργήσουμε τη δικαιοσύνη και θα την αντικαταστήσουμε από λαϊκά δικαστήρια, θα καταργήσουμε το στρατό και θα τον αντικαταστήσουμε με σώματα ενόπλων εργατών. Και λέει και το εξής και το λέω επιλέξει, ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχτεί επίθεση, το κόμμα θα αναλάβει αυτόνομη στρατιωτική δράση, προσέξτε, αυτόνομη στρατιωτική δράση, μέχρι την οριστική ήττα της αστικής τάξης. Αχα. Δηλαδή θα κάνει πόλεμο στους ίδιους τους. Είναι φίλιο. Δηλαδή έχεις ένα κόμμα που σου λέει ότι εγώ σε περίπτωση που μας επιτεθεί ο Ερντογάν θα πάρω τα όπλα και θα χτυπάω εσάς. Θα κάνω ξανά πηγάδες με λιγαλά, φενεού κτλ. Λαϊκά δικαστήρια με συνοπτικές εκτελέσεις, Ελένη, θα σκοτώνω τις μανάδες, τους αντιφρονούντες, έτσι. Ναι. Ό,τι κάνανε και το σύμφωνο. Και το έχεις αυτό το κόμμα στο κοινοβούλιο. Πληρώνονται από την αστική τάξη που έχουν σκοπό να ξεπαστρέψουν. Και όλη τους η δραστηριότητα είναι εναντίον της λειτουργίας του πολιτεύματος. Δηλαδή, όταν οι απεργίες παραλύουν τα πάντα, όταν έρχονται και με αλυσίδες, ας πούμε, κλείνουν μια επιχείρηση και δεν αφήνουν να δουλέψει επειδή κάποιος του πάμε είχε αυτή την ιδέα, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η χώρα. Ναι. Δηλαδή, η χώρα ή θα εφαρμόζει τον νόμο έναντι όλων ή δεν έχουμε νομοθεσία. Αυτή η πατέντα την οποία ξεκινήσαν οι αριστεροί, αλλά την πήραν όλα τα κόμματα, οφείλω να πω, γιατί τους βόλευε. Ναι. Αυτή η πατέντα που σηκώνουμε μια κομματική σημαία και γινόμαστε υπεράνω του νόμου, είναι αυτό που συνέβαλε στη σημερινή μας κατάντια. Ήθελα να πω εδώ ότι τα λέγατε αυτά και στο Μπαφίλι σε ένα πάνελ στο Μέγκα, πριν κλείσει το Μέγκα. Και είχε τρελαθεί ο άνθρωπος, είχε κοκκινίζει, είχε βγάλει. Εγώ έχω τρελαθεί γιατί κανένας άλλος δεν το έχει ρωτήσει αυτό. Τόσοι δημοσιογράφοι, ας πούμε. Το ρωτάγατε, θα ψηφίσουμε εμείς αύριο, άμα ξαναγίνει και πριν θα ψηφίσουμε εμείς αύριο. Για όσους δεν είδαν εκείνη την εκπομπή, τις ελάχιστες φορές που είχα κληθεί εκεί πέρα, δηλαδή στο Μέγκα εμφανίστηκα 1-2 φορές όλες τις φορές. Ότι αν, ας πούμε, μας έρθει εγώ και ψηφίσουμε τον Κουτσούμπα για πρωθυπουργό, την Παπαρίγα, δηλαδή, ποιος ήταν τότε. Θα ξαναψηφίσουμε. Και έλεγε ο Παφίλης, θα ψηφίσουμε κάθε μέρα στις γειτονιές και στα εργοστάσια. Λέω, δεν ρωτάω αυτό. Ναι. Ρωτάω αν θα ξανακάνουμε βουλευτικές εκλογές. Θα ξανακάνουμε. Και σφύριζε διάφορα. Αυτή την ερώτηση κανένας δεν την είπε στον Παφίλη, στην κυρία Λουκά του αριστερισμού, αυτή από τη Βίλα της Εκάλης που έρχεται με το wet look, ας πούμε, και κάθε φορά δίνει μια θεατρική παράσταση. Χαίρετε τώρα τη... Λέω, τη Λιάννα. Κανένας δεν ρώτησε. Ναι. Κανένας. Ενώ θα είναι το πρώτο που έπρεπε να ρωτήσουν. Δηλαδή, ενώ σε όλα τα άλλα κόμματα
λένε και ποιο είναι το δικό σας πρόγραμμα. Ναι. Δεν σας κάνει εντύπωση που αφήνουν τους βουλευτές του ΚΚΕ να λένε το ποίημα. Ναι, αυτοσχεδιάζουν. Και κανένας, δεν λέει. Ωραία. Εάν λοιπόν αναλαμβάνετε εσείς, τι θα κάνατε. Τώρα όμως βγήκαμε και από τα μνημόνια. Εδώ τώρα τι πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι, βγήκαν οι δανειστές, δεν βγήκαν εμείς. Στην Ελλάδα. Αυτό λέω. Ότι εκεί που μας δάνειζαν με 0,39% ο ESM, ας πούμε, επιτόκιο, πηγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε με 4, 4,5, 5, 10 αύριο. Στην δηλαδή δεν είναι αυτοί που έφυγαν και μας άφησαν ελεύθερους. Ναι. Είναι αυτοί που έφυγαν και σταμάτησαν να γεμίζουν φαγητό στο ψυγείο. Έτσι ακριβώς. Άρα το πρόβλημα είναι δικό μας. Διότι έγραψα ένα άρθρο το οποίο είχε μεγάλη απήχηση στα social media. Όσοι μας παρακολουθούν μπορούν να το βρουν. Είναι Βενεζουέλα, ερχόμαστε στο Capital. Το διάβασα εγώ. Ναι, το οποίο λέει το εξής απλό. Ότι όλο το νόημα, κεντρική λέξη, κεντρική έννοια, ας πούμε, της κρίσης είναι η έννοια επιτόκιο. Δηλαδή ένα κράτος καταγράφεται ως σίγουρο, ως φερέγγιο, εάν το επιτόκιο του είναι χαμηλό. Γιατί αυτό, γιατί οι αγορές λένε θα δανείσω, ας πούμε, στην Ελβετία. Τη δανείζω με αρνητικό επιτόκιο. Τι θα πει αυτό. Της δίνω και λεφτά επιπλέον για να πάρει τα χρήματά μου. Mm. Γιατί ξέρω ότι θα μετατραπούν σε ελβετικό φράγκο και περιμένω σε 10 χρόνια που θα λήξει το ελβετικό ομόλογο, το ελβετικό φράγκο να έχει ανατιμηθεί, άρα θα κερδίσω ακόμα και αν το σπυρώσω. Σίγουρα. Αυτό για τους Ελβετούς σημαίνει ότι δανείζομαι και κερδίζω κιόλας από τη δυνατή οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Τα κράτη τα οποία έχουν μεγάλο επιτόκιο σημαίνει ότι έχουν και μεγάλο ρίσκο χρεοκοπίας. Αν λοιπόν η Ελλάδα ήταν μια φερέγγια χώρα, το χρέος δεν θα το συζητούσαμε καν. Η Ιαπωνία έχει ένα τερατώδες χρέος, τερατώδες και ως μέγεθος, χρωστάει περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, 3 εκατομμύρια, 10.000 δισεκατομμύρια. Ναι. 10 εκατομμύρια εκατομμύρια. Αλλά τα εξυπηρετεί όμως. Τα εξυπηρετεί μια χαρά. Ναι, αυτό. Δηλαδή είναι 8,577 τρισεκατομμύρια ευρώ. 25 φορές πάνω από το ελληνικό χρέος. Αλλά το επιτόκιο της Ιαπωνίας είναι 0,0 κάτι. Γύρω στο 0,1 παίζει. Ένα της χιλίης. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Ιαπωνία με αυτό το χρέος πληρώνει τα μισά λεφτά κάθε χρόνο για τόκο, από όσα θα πληρώνουμε εμείς από το 22 και μετά, με μεσοσταθμικό επιτόκιο 4%. Ναι, ναι, ναι. Την έννοια του επιτοκίου όμως, κανένας δεν την κουβέντιασε. Διότι όταν μπήκαμε στο ευρώ, η Ελλάδα είχε μεσοσταθμικό επιτόκιο 7%. Όταν μπήκαμε στην κρίση, 4,8%. Και σήμερα, η χρεοκοπημένη Ελλάδα έχει 1,5% μεσοσταθμικό επιτόκιο. Ναι, μέσα στο μνημόνιο. Γιατί μας δάνεισαν οι εταίροι πάμφτινα, αυτούς που βρίζουμε στο κογλίφους, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Τζίμερο. Κύριε Τζίμερε, τώρα που βγήκε η Ελλάδα υποτίθεται από το μνημόνιο, πιστεύετε ότι θα γίνουν πάλι τα ίδια, δηλαδή θα αρχίσουμε να δανειζόμαστε, δεν θα μας ελέγχει κανένας, θα προσλαμβάνουμε, θα κάνουμε, θα δίνουμε όπου θέλουμε. Η Ελλάδα, φαγωπότη δηλαδή πάλι. Η Ελλάδα βγήκε από το μνημόνιο όπως βγαίνει κάποιος σε ένα καταφύγιο στο βουνό απάνω, με χιονοθύελα έξω, από το τζάκι που είναι με το φανελάκι, έξω στη χιονοθύελα, αλλά βγαίνει με το φανελάκι. Δεν βγαίνει με τον μπουφάν. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε αλλάξει τίποτε από αυτά που μας οδήγησαν στην κρίση, οι αγορές ξέρουν. Μειώσατε το δημόσιο που τρώει, είναι ο Μέγας Φαταούλας. Δεν το μειώσατε. Μειώσατε τις συντάξεις που εξακολουθείτε να δίνετε συντάξεις 6.000 ευρώ, ας πούμε. Ξέρετε ότι, παίρνω ακόμα 6.000. Ξέρετε ότι υπάρχει μια χείρα η οποία παίρνει πάνω από 6.000 ευρώ. Να μου την γνωρίσετε. Δεν ξέρω. Είναι μια καλή γνωριμία, όντως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν πάνω από 4.000 ευρώ και όχι λίγοι. Ναι. Δηλαδή αυτοί που παίρνουν πάνω από 1.500 ευρώ, που είναι πολλά όταν δεν τα έχεις δώσει και όταν ο εργαζόμενος παίρνει 500 ευρώ, είναι 300.000, βέβαια. Δεν είναι λίγοι. Ναι. Δεν είναι λίγοι. Λοιπόν, βγήκαμε στις αγορές, οι οποίες κάθε φορά θα μας κόβουν ένα κοστούμάκι ανάλογο της φερεγγιότητάς μας. Δηλαδή, μπαίνουμε και σε ένα εκλογικό χρόνο, το 19. Έτσι. Πάντα οι εκλογές φέρνουν οικονομική αναστάτωση και ρίχνουν χρηματιστήρια και τα πάντα, που σημαίνει ότι κατά τον Γενάρη, Φλεβάρη το 19, μπορεί το επιτόκιο του δεκαετούς να είναι στο 7%. Ναι. Και να τρέχει
για διψήφιο. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν μπορούμε να δανειστούμε. Βεβαίως υπάρχει το μαξιλαράκι των 24 δις για να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας μέχρι το 22. Αλλά όταν λες τον άλλο. Αυτά τα λεφτά μας τα έχουν δώσει, θα μας τα δώσουν. Τι γίνεται μας τα λεφτά, μας τα έχουν, δώσει ως δάνειο, δεν μας τα χάρισαν. Χαμηλό το κουδάνι. Ναι, ναι. Και λένε μέχρι να τα καταφέρετε, ρε παιδιά, για να μην έχετε αυτό το άγχος. Ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το μαξιλαράκι, τώρα το 2014 ήταν στο 15%. υπάρχει αυτό λοιπόν. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε εξυγχρονίζοντας το κράτος, βάζοντας πληροφορική, όλα αυτά που δεν κάνουμε. Δεν θα τα κάνουμε. Χαρτούρα ακόμα. Και δεν θα τα κάνουμε. Αλλά όσο λέει ο Τσίπρας ότι εμείς έχουμε την καβάτζα και δεν μας νοιάζει, μα η ζωή δεν σταματάει το 22. Και μάλιστα επειδή τα χρηματιστήρια είναι προεξοφλητικοί μηχανισμοί, ναι, θα αρχίσει να χτυπάει κόκκινα το δεκαετές ομόλογο πολύ νωρίτερα. Ναι. Από το 20-21, δηλαδή δεν θα μπορούμε να δανειστούμε καθόλου. Που σημαίνει ότι γύρω στο 21, το 22 λύγει και η δεκαετής περίοδος χάρη των τόκων του 12, ναι, έχουν περάσει ήδη 10 χρόνια, άρα το μεσοσταθμικό θα είναι πάνω από 4%, που σημαίνει με απλά ελληνικά ότι θα χρειαζόμαστε περίπου 13 με 14 δις το χρόνο μόνο για τόκους. Ναι. Δηλαδή 5-6 έμφυα. Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Από πού θα βρεθούν? Δεν θα βρεθούν. Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα καταρρεύσει η χώρα. Θα ξανακαταρρεύσει. Θα καταρρεύσει η χώρα χωρίς όμως το δίκτυο ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που σημαίνει ότι αυτό που ζήσαμε μέχρι τώρα θα είναι μια παιδική εκδρομή. Και από το 21 και μετά θα ζήσουμε την πραγματική κρίση. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Και μπορούμε να το αποφύγουμε μόνο αν κάνουμε δομικές μεταρρυθμίσεις, όπως τις έκανε, ας πούμε, στην Εστονία ο Μαρκ Λάρ, ο αγαπημένος μου πολιτικός, και στη Σιγκαπούρη ο Λι Κουάν Γιου. Και μιλάω για δύο χώρες, οι οποίες η μία ήταν ένα σοβιετικό διαλυμένο προτεκτοράτο. Όταν ανέλαβαν την εξουσία οι φιλελεύθεροι του Μαρκ Λάρ, η χώρα είχε 1100% πληθωρισμό, τα καύσιμα είχαν 10.000% αύξηση, οι μισθοί πέφταν στο μισό κάθε χρόνο, η βιομηχανία είχε διαλυθεί, όλα είχαν διαλυθεί και οι άνθρωποι ήταν στην ουρά, ναι, με το δελτίο για να μην λιμοκτονήσουν. Και τα άλλαξε όλα. Και σήμερα είναι η Εστονία η παγκόσμια ηγέτης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το Skype που χρησιμοποιούμε είναι εστονικό, εξάγει τεχνογνωσία, το 14% του εθνικού της προϊόντος προέρχεται από την πληροφορική και έχουν καταργήσει το χαρτί στις δημόσιες υπηρεσίες εδώ και 10 χρόνια, 10 τόσα χρόνια. Από το 98, ας πούμε, όλα τα σχολεία στην Εστονία είναι online, δουλεύουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι πρώτοι και στην παιδεία. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Γίνεται. Αλλά πρέπει κάποιος να πει ναι, θα τα κάνω. Τι σημαίνει αυτό? Θα συγκρουστώ με τους δασκάλους, ας πούμε, της παρακμής. Ναι. Θα συγκρουστώ. Εσείς λέτε συνέχεια θα συγκρουστώ με το κράτος, με το βαθύ κράτος, με τον κρατισμό. Με την ΑΔΔ. Με την ΑΔΔ. Θα φέρω ένα νόμο που θα λέει ότι απεργία και δημόσιο είναι σαν σύμβατες. Τέλος. Ναι. Αυτό θα ξεσηκώσει την ΑΔΔ. Τι θα κάνουμε? Θα απολυθούν. Θα απολυθούν. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα δεν θέλουν να δουλέψουν, θα απολυθούν. Να σπάνε στο δημόσιο, στο ιδιωτικό, να δουν. Και μάλιστα σε ένα κράτος το οποίο καλπάζει οικονομικά. Αυτός ο οποίος είναι σε ένα μίζερο γραφειάκι, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο και δεν κάνει τίποτα, θα μπορεί να γίνει πλούσιος. Δηλαδή τα εισοδήματα των Εσθονών υπερδεκαπλασιάστηκαν. Και τότε ήταν οι γραφειοκράτες που κληρονόμησε, κληροδότησε η Σοβιετία στο νέο κράτος. Και τότε ήταν αυτοί που λέγανε να κάνουμε καλύτερα κολχόζου, δηλαδή δεν εφαρμόστηκε καλά ο σοσιαλισμός, μήπως τον βελτιώναμε. Ναι. Και είπε ο Μαρκ Λάρ, ο οποίος να πω ότι δεν ήταν οικονομολόγος, είχε σπουδάσει ιστορία και φιλοσοφία. Και το μόνο βιβλίο που είχε διαβάσει οικονομικών ήταν το βιβλίο Free to Choose, του Milton Friedman. Mm-hmm. Δηλαδή ελεύθερος να επιλέγεις. Και αυτό καθόρισε τον τρόπο σκέψης του, βλέποντας το ότι είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή, αν το κράτος μου λέει ό,τι και να βγάζεις, εγώ θα σε φορολογώ, ή θα φοροδιαφύγω, ή θα δουλεύω με μαύρα δηλαδή, ή θα πάω στο εξωτερικό να κάνω μια εταιρεία, ή θα σταματήσω να δουλεύω. Δηλαδή, ένα από τα τρία. Αποκλείεται να πω, α, ναι, εγώ συνεχίζω, ας πούμε, για να διορίζεις καρανίκες, να διορίζεις συμβούλους, να προσλαμβάνεις κι άλλους. Αποκλείεται να το κάνω. Το κατάλαβαν αυτό οι πρώην Σοβιετικοί, το κατάλαβε η Βουλγαρία και έχει flat tax. 10%. 10%. Αυτό προτείνουμε εμείς. Δηλαδή η μεταρρύθμιση είναι καταρχήν χαμηλή φορολογία. Και μετά όλα τα άλλα. Μετά όταν λέω, όχι μετά από κάποια χρόνια. Κάντε μου ένα άνοιγμα να μου πείτε. Ας πούμε ότι, η δημιουργία ξανά αύριο είναι η κυβέρνηση. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, σας πω λοιπόν. Πρώτο πράγμα, αλλαγή συνδικαλιστικού νόμου για να μπορέσεις να κυβερνήσεις. Ναι.
που σημαίνει ότι οι απεργίες γενικώς στο δημόσιο κόβονται, στον ιδιωτικό τομέα επιτρέπονται, διότι εκεί και οι μεν και οι δε θα πρέπει να βάλουν τις δυνάμεις τους. Να βρουν τη λύση. Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνδικαλιστές θα εργάζονται, καμιά συνδικαλιστική συζήτηση ή συνέλευση δεν θα γίνεται εν ώρα εργασίας. Αυτό δεν λειτουργεί το μετρό γιατί έχουν συνέλευση εργαζόμενοι. Τέλος, ναι. Θα βρεις χρόνο να το κάνεις εκτός ωραρίου εργασίας. Πρώτο λοιπόν αυτό. Δεύτερο, αλλαγή φορολογικού συστήματος, 12% γραμμικός φόρος, flat tax, με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κοιτάξτε τι καταφέρουμε με αυτό. Με 12% είναι ένας λογικός φόρος. Σου μένουν χρήματα στην τσέπη. Γιατί 12? Γιατί οι γείτονες έχουν 10. Ναι. Εμείς μπορούμε να το τσιμπήσουμε λίγο παραπάνω. Λόγω ποιότητας ζωής, λόγω της Ελλάδας. Λόγω του ότι είμαστε στην Ευρώπη, εντάξει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω ευρώ, λόγω αυτό. Αλλά αν το πάμε 15-17, που το είχε η Ρουμανία και το κατέβασε, θα είμαστε μη ανταγωνιστικοί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό απλοποιεί τα πάντα, διότι είναι χωρίς κλίμακες. Δηλαδή, ό,τι και να βγάλεις, φορολογείσαι με 12%. Δεν πληρώνεις τα ίδια, δηλαδή αυτός που θα βγάλει 100.000 ας πούμε, θα πληρώσει 12.000. Ναι. Αυτός που θα βγάλει 10.000 θα πληρώσει 1.200. 1200. Αλλά καταργείται έτσι η έννοια του αφορολογήτου. Διότι όταν σου λέω ότι σου αναγνωρίζω όλα τα έξοδα, ο άλλος θα μπορεί να πάρει τις αποδείξεις του που θα είναι ηλεκτρονικές. Και τον καφέ του μπορεί, Τα πάντα, τα πάντα. Και τα μπουζούκια, τα λουλούδια που πετάει στα μπουζούκια. Να πει δώσ' μου μια απόδειξη. Μα θα τη ζητάς εσύ. Τώρα, όταν δεν έχεις κίνητρο να ζητήσεις αποδείξεις, γιατί να ζητήσεις. Η λουλουδού θα έχει POS πάντα. Αυτό, ναι. Αυτό σημαίνει ότι όλη η μαύρη οικονομία θα μπει στην κανονική οικονομία. Δηλαδή, τα 175 δις που έχουμε τώρα ΑΕΠ, θα γίνουν 250 τουλάχιστον. Τουλάχιστον γιατί άρα θα βελτιωθούν όλοι οι δείκτες και ο λόγος, το ΑΕΠ προς το χρέος, όλα θα βελτιωθούν, θα πέσουν και τα επιτόκια. Πολλαπλό το όφελος. Και ο άλλος θα ξοδεύει, θα γυρνάει τα λεφτά γιατί λέει ότι θα τα βάλω, θα τα συνυποβάλω με τη δήλωσή μου, η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Και θα εκπίπτουν. Δηλαδή από την επαύριο καταργείται η φοροδιαφυγή διότι καθίσταται μη συμφέρουσα. Μόνο έτσι σταματάει η φοροδιαφυγή. Δεν μπορεί να βάλεις έναν πράκτορα, ας πούμε, τους ΔΟΕ στο σπίτι μου να δει αν πλήρωσα τον δάσκαλο που ήρθε να κάνει μάθημα στο γιο μου, ας πούμε, αν πλήρωσα τον υδραυλικό. Και το λέω από τώρα, δεν θα τον πληρώσω κανονικά. Δεν είμαι βλάκας να πληρώσω, μου λέει, 70 χωρίς απόδειξη, 100 με απόδειξη. Θα πληρώσω 100 συν 24%, 124. Αυτά λέω και εγώ και μου λένε για να πάρει τα λεφτά το κράτος να τα κάνει τι, καρανίκες. Όχι, λυπάμαι πολύ. Διότι ένα κλεπτοκρατικό σύστημα είναι κλεπτοκρατικό. Τέλος. Δηλαδή το κράτος δεν παίρνει τους φόρους μας για να μας ανταποδώσει υπηρεσίες, παίρνει για να συντηρεί τους στρατούς του. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Ναι. Ένα σταθερό απλόνομο σχέδιο το οποίο δεν έχει και 150 περιπτώσεις γιατί στην Ελλάδα ξέρετε. Καλά, βέβαια, οι φόροι που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή. Οι φόροι, είναι χαμός. Ναι, δεν είναι μόνο ότι είναι πολλοί, είναι και πολύπλοκοι. Για να έχουν δουλειά, οι φοριακοί, οι φοροτεχνικοί, να λαδώνονται όλοι, να λένε ότι εσείς αυτή την κατηγορία εμπίπτεις αυτή, αλλά όχι, δώσ' μου κάποια λεφτά να σε βγάλω. Χθες ήμουν στο λογιστή και μου λέει με το καλημέρα μου κάνει, αν το κάνει εταιρεία γιατί έχω μια. Αν, μου λέει 5.700 μου κάνει. Ναι, ναι. 5.700 έτσι λέω. Και κατευθείαν το πάγωσα. 5.700 μου λέει είναι μόνο αυτό. Θα ξεκινήσουμε τη μετατροπή του ασφαλιστικού συστήματος από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό, δηλαδή ο καθένας θα έχει έναν προσωπικό κουμπαράκι, εκεί θα μπαίνουν τα λεφτά και θα υπάρχουν τα λεφτά και από αυτά θα παίρνει σύνταξη, από αυτά που έβαλε ο ίδιος ο εργοδότης του, γιατί τώρα είναι απολύτως στρεβλό το σύστημα. Ναι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χρήματα να πληθούν, υπάρχουν στις συντάξεις και αυτοί τώρα παίρνουν από αυτούς για να πληρώσουν τις άλλες. Αυτή η μετατροπή λοιπόν γίνεται με ένα ιονί ανταποδοτικό, δηλαδή υπολογίζεις λογιστικά τι έδωσε ο Τζίμερος. Πόσα χρόνια δουλεύεις. Ναι. Τι πλήρωσες. Δεν υπάρχουν χρήματα, όντως πήγαν στους προηγούμενους. Αλλά δεν πρέπει να ξέρουμε τι έδωσες, ποιες είναι οι εισφορές σου, για να μην εμφανίζονται τέρατα όπως αυτό εδώ, ας πούμε. Αυτό είναι οι συντάξεις που παίρνουν συγκεκριμένοι συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ είναι επικουρικό ταμείο της πρώην Τράπεζας Εργασίας και μερικών ακόμα. Ιωνικής, Λαϊκής κλπ. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος που εδώ είναι ο αριθμός Μητρώου, αλλά δεν θα τον πω. Δεν πειράζει. Δεν θα τον πω, φυσικά δεν τον πω. Το όνομά του είναι ΘΒ. Αυτά βγήκαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους στην τράπεζα, γιατί είδαμε ότι οι προηγούμενοι τους κλέβαν. Πλήρωσε στο σύνολο του εργασιακού του βίου 66,2 ευρώ. Όχι το μήνα,
όχι το χρόνο, οι εισφορές που πλήρωσε στο σύνολο του εργασιακού του βίου. 66 ευρώ που λες για όλη τη ζωή του. 66 ευρώ, ναι. Και θα σας πω γιατί είναι τόσο. Ναι, ναι, ναι. Και εισέπραξε μέχρι το τέλος του 2014 172.499 ευρώ, 55. Mm-hmm. Ούτε στο τζόκερ. Πολύ ωραίο αυτό. Ένας άλλος που τον πιάσαν κότσο, αυτός πλήρωσε 919,88 ευρώ και εισέπραξε 200.149,79 ευρώ. Τον πιάσαν κότσο. 919, ένα χιλιάρικο έδωσε και πήρε 200 φορές αυτά που έδωσε. Yeah. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το στήσανε αυτό το ταμείο του επικουρικού ως πυραμίδα. Uh-huh. Δηλαδή αυτοί ήταν οι πρώτοι συνδικαλιστές που ξεκίνησε το ταμείο. Αέρα δηλαδή. Ναι, αντί να πούνε ότι εφόσον στείλουμε ένα επικουρικό, αυτό θα είναι ανταποδοτικό, ό,τι δίνεις αυτά παίρνεις, είπαν ότι οι συντάξεις θα είναι τόσες στο επικουρικό, κόψαν ένα νούμερο, θα μας πληρώνουν οι επόμενοι, αεροπλανάκι κανονικό, θα μας πληρώνουν οι επόμενοι, εγώ δίνω ένα μηνιάτικο γιατί συνταξιοδοτούμε, μπαίνω στο επικουρικό αμέσως γιατί είμαι μάγκας, αυτό είναι ένα μηνιάτικο, 25.000 δραχμές, επιδραχμών. Ναι. Πληρώνω ένα 25 λοιπόν και αρχίζω και παίρνω σύνταξη κανονικά και πληρώσαμε με κορόιδα επόμενοι. Ναι. Και μέχρι που αντιδράσανε οι επόμενοι, γιατί είδαν ότι οι προηγούμενοι τους κλέβουν. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να τελειώσει. Και να υπολογίζονται οι συντάξεις ανάλογα με τι έδωσε ο καθένας. Mm-hmm. Θα δούμε πάρα πολλά τέτοια. Ένα άλλο είναι να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό, οπωσδήποτε. Να πάμε στα οικονομικά. Ελευθερία στην αγορά. Ελευθερία. Ελευθερία θα πει να μπορείς να κάνεις μια συμφωνία χωρίς να είσαι ο κράτος. Δηλαδή, τι συμφωνήσατε εσείς οι δύο, δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Δεν σου πέφτει λόγος. Δηλαδή, εγώ με τον εργοδότη μου ή εγώ με τον υπάλληλό μου, και το λέω αυτό γιατί εγώ υπήρξα και υπάλληλος και εργάτης και εργοδότης και ελεύθερος επαγγελματίας και τα πάντα, θα κάνω μια συμφωνία. Αυτή θα είναι αυτή που συμφωνούμε οι δύο. Mm-hmm. Μα θα ήθελα περισσότερα και εγώ θα ήθελα να δίνω λιγότερα. Αλλά κάπου θα τα βρεις. Δεν μπορεί να έρθει το κράτος και να λέει τραβάω αυτή τη γραμμή, άρα όλες οι συμφωνίες που είναι κάτω από αυτή κηρύσσονται παράνομες. Γιατί ή ο άλλος δεν θα έχει χρήματα να δώσει, αλλά θα κλείσει και θα μείνουν άνεργοι οι πάντες, ή θα δουλέψουν μαύρα. Πάντα στην οικονομία πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν όλες οι αμοιβές. Απλώς κάποιες φαίνονται και κάποιες δεν φαίνονται. Όταν το κράτος τραβάει τη γραμμή εκεί, αυτές που είναι κάτω δεν φαίνονται. Και εγώ θα ήθελα να είναι ο βασικός πιστός 2.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ όπως είναι στην Ελβετία. Αλλά πρέπει να έχουμε και την οικονομία της Ελβετίας. Και λέω το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, ας πούμε, διότι πήρε ένα λασποχώρι, το οποίο έχει, έχει την μισή έκταση της Ρόδου, δηλαδή όταν λέμε Σιγκαπούρη δεν είναι κράτος, είναι μια πόλη ουσιαστικά. Μια πόλη, ναι. Μια πόλη είναι. Είναι η μισή Ρόδος σε έκταση και εκεί που ήταν πανφτωχοί, ας πούμε, και κουβαλούσαν τα σακιά. Έχουν πάει όλοι τα λεφτά τους εκεί. Ναι, έχουν μέσο ετήσιο μισθό 60.000 δολάρια. Και η Σιγκαπούρη αυτό το νησίδιον έχει μια μισή φορά το εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξετυλίκια. Ναι, είναι χάλια. Δηλαδή, εμείς γιατί να μην τα καταφέρουμε. Διότι πρέπει να απελευθερωθεί η οικονομία. Δηλαδή, πρέπει να μπορώ να δουλέψω, να κάνω δουλειά μέσα σε 20 λεπτά από το διαδίκτυο, πληροφορική παντού στο δημόσιο, παντού όλα να είναι ψηφιακά, που σημαίνει ότι ο πολίτης δεν θα πηγαίνει στο ΚΙΣΕ και φυσικά το δημόσιο θα έχει κάθε φορά το μέγεθος που χρειάζεται ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Δηλαδή, θέλω νοσηλευτές, θα προσλάβω νοσηλευτές. Δεν θέλω κυπουρούς, θα απολύσω κυπουρούς. Γραμματείς, φαρισαίους, γενικών καθηκόντων, δεν κάνει για τίποτα, βολέψει τον κάπου. Όλοι αυτοί οι κομματικοί στρατοί που δεν είχαν αντικείμενο ποτέ και απλώς αργομιστούν εις βάρος μας, θα απελευθερωθούν, διότι έχουν άλλα ταλέντα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει κανένα ταλέντο. Και σε μια οικονομία η οποία καλπάζει, θα μπορέσουν να έχουν 60.000 μέσο μισθό, δουλεύοντας όμως. Αν δεν θέλουν να δουλέψουν. Και επειδή μάθανε να κρατάνε μια σφραγίδα και να σε απειλούν, να παίρνουν μισθάρες και να γυρνάνε σπίτι 2 η ώρα το μεσημέρι, ας πούμε, για να πηγαίνουν μετά στο καφενείο να παίζουν τάβλη, συγγνώμη, δεν θα πληρώνονται. Ξεκάθαρα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Τζίμερο. Κύριε Τζίμερε, το Ισλάμ σας αρέσει νομίζω πολύ σαν θρησκεία. Και σας κάνανε και κάτι μηνύσεις τώρα, είδα πάλι στο Twitter σας. Δεύτερη. Σας την βγάλανε και φωτογραφία και σας στείλανε. Δεύτερη μήνυση, ναι. Δεύτερη. Ο συγκεκριμένος καλά, αυτός έχει βιομηχανία, λέμε για τον Δημητρά, ναι. Ο οποίος... Αυτός τι είναι? Αυτός είναι ένας επαγγελματίας μηνύτης, με πολλές περίεργες πηγές χρηματοδότησης, ας πούμε τον χρηματοδότησαν οι Σκοπιανοί. Αχα. Ναι, για να προπαγανδίζει την μακεδονική εθνότητα μέσα στην Ελλάδα. Mm-hmm.
και είναι Ισλαμολάγνος, ο οποίος θεώρησε σωστό να μου κάνει μήνυση, διότι βλασφήμισα, λέει, την Ισλαμική θρησκεία. Δηλαδή τι είπατε και θεωρήθηκε ότι βλασφημίσατε? Είπα ότι το Ισλάμ καταρχήν δεν είναι θρησκεία, δεν είναι μόνο θρησκεία. Είναι κυρίως ένα νομικό πλαίσιο. Είναι ένα κανονιστικό σύστημα. Σαν νομοθεσία. Η Σαρία είναι νομοθεσία. Ναι, φυσικά. Η οποία είναι απολύτως ασύμβατη με τις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Τέλος. Όπως δεν θα δίναμε άδεια σε ένα σύλλογο παιδεραστών, δεν μπορεί να λειτουργεί μία θρησκεία. Δεν μπορεί να λειτουργεί. Προσέξτε, να λειτουργεί εντελώς. Να λειτουργεί. Μία θρησκεία η οποία λέει ότι ο προφήτης παντρεύτηκε τη γυναίκα του 6 ετών. 6 την παντρεύτηκε, 9 την διακόρευσε. Α, 6, με κάθε λεπτομέρεια. Τέλεια, τέλεια. Δεν ξέρουμε από 6 μέχρι τα 9, ας πούμε, πώς βολεύονταν ο προφήτης. Ναι. Άρα ένα παιδάκι 9 χρονών είναι μια χαρά για να παντρεύεται. Εμείς αυτό το λέμε παιδεραστία. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν σας αρέσει εσάς τους πολυπολιτισμικάριους, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Όπως λοιπόν δεν θα δίναμε άδεια σε ένα σύλλογο παιδεραστών, δαρτών, γυναικών, ακροτηριαστών. Δεν το συζητάμε τώρα. Ή ανθρώπων που λένε στο καταστατικό τους ότι εγώ θα σφάξω αυτούς που είναι σε ένα άλλο θρέσκευμα. Τους άπιστους. Σε ένα άλλο θρέσκευμα, τους άπιστους, ναι. Και αυτούς που φεύγουν για το θρέσκευμα. Και το κάνουν κιόλας. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο απειλή, είναι καθημερινή πρακτική. Τον άλλον τον ανθρωπάκο που υπήρχε, ήταν μέλος μιας, ας πούμε, μετριοπαθούς Ισλαμικής ομάδας και είπε ο ανθρωπάκος στη Γλασκόβη αυτό, χρόνια πολλά στους χριστιανούς φίλους μου για το Πάσχα. Ξεκίνησε ο άλλος 200 χιλιόμετρα μακριά, δεν τον ήξερε και πήγε και τον έσφαξε. Απίστευτο. Αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα αναγνωρίσεις, δηλαδή όταν κλείνεις τα μάτια. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Έτσι. Είναι πρώτη φορά που η Ευρώπη υφίσταται εισβολή τέτοιων διαστάσεων και χρηματοδοτεί τον εισβολέα της. Περί εισβολής πρόκειται. Δεν είναι πρόσφυγες. Ο πρόσφυγας πηγαίνει στο προξενείο της Ελλάδας ή της χώρας που θέλει να πάει, ναι. Λέει γεια σας, με λένε Αχμέτ, αυτά είναι τα χαρτιά μου, είμαι από εκεί, βομβαρδίστηκε η πόλη μου, δεν έχω τίποτα, σας παρακαλώ, θα με σκοτώσουν, μπορώ να μείνω στη χώρα σας μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση εκεί. Στην πατρίδα μου και μετά ξαναγυρίσω. Ναι. Πρόσφυγες Έλληνες, ας πούμε, υπήρχαν και στον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Η οικογένεια της γυναίκας μου, ξέρω εγώ, ήταν πρόσφυγες στην Αφρική και ξαναγύρισαν στη Σάμο όταν τέλειωσε ο πόλεμος. Δηλαδή θέλω να πω ότι την προσφυγιά την ξέρουμε, αλλά η προσφυγιά είναι συγκεκριμένο πράγμα. Τον άρχονται από τον Μπαγκλαντές, από τον Πακιστάν, από την Ιγυρία, από τον Κονγκό, από όλες τις γωνιές της Ασίας και της Αφρικής, εισβάλλοντας στην Ευρώπη. Και προσπαθώντας να, επιβάλλουν το δικό του σύστημα. Δηλαδή είμαι ακροδεξιός όταν λέω ότι όχι. Η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου. Τι είναι και αυτό με την ταμπέλα του ακροδεξιού? Είναι το σπίτι μου. Δηλαδή στο σπίτι μου μπορεί κάποιος να μου χτυπήσει την πόρτα και να πει: ξέρεις, βρέχει έξω να μπω. Και να του πω: εντάξει, ρε φίλε, κάτσε εδώ να σου σερβίρω κιόλας. Ναι. Θα το κάνω αυτό. Γιατί ο ξένιος Ζεύς ήταν πάντα η βασική θεότητα της ελληνικής κουλτούρας. Αλλά δεν θα μου φέρει άλλους 100 και να μου πούνε: α, δεν μου αρέσει ο τρόπος που ζεις. Φόρα τη γυναίκα σου μπουργκα, μην κάνεις αυτό, μην τρώσει. Ναι. Έξω, δρόμο. Αν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, όλους οι οποίοι μπήκαν λαθρέα, και το χρησιμοποιώ τη λέξη λαθρέα, διότι η κορεκτήλα και αυτή την έβγαλε, λέει παράτυπη μετανάστες, δεν υπάρχει παρατυπία, υπάρχει παρανομία. Δηλαδή το να μπαίνει παράνομα σε μια χώρα δεν είναι παρατυπία. Είναι παρανομία και ο νόμος αυτό το διώκει και το καταδικάζει. Η μοναδική φορά που εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος είναι για τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Η δημιουργία ξανά λοιπόν θα έλεγε σε όλους αυτούς ότι έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι να δικαστείτε, να καταδικαστείτε, να πάτε στη φυλακή. Ναι, μακάρι να είχαμε και φυλακή στον τρόπο. Σε κλειστούς χώρους. Ναι. Εδώ καταλαβαίνω σε ανοιχτά συστήματα που διαλυθήκαν τα νησιά, πήγα στη Μυτιλίνη και έφρυξα. Θα μείνετε υποκράτηση, δηλαδή στη φυλακή, και βγαίνοντας από τη φυλακή θα απελαθείτε ή θα πάρετε ένα εισιτήριο one way και ένα κουτί λουκούμια και θα πάτε στην ευχή του Αλλάχ, αλλά όχι στην Ευρώπη. Ας πάτε στη Σαουδική Αραβία, στα κράτη του, ναι, κόλπου που είναι πάμπλουτα, ναι, και να δείτε εκεί δημόσια θεάματα, πώς αποκεφαλίζουν, ξέρω εγώ, αυτούς που πάνε λίγο να κουνηθούν, τις γυναίκες όταν είναι άπιστες, δηλαδή να απολαύσετε τον πολιτισμό σας. Τι έρχεστε εδώ που δεν σας αρέσει? Δηλαδή έρχεστε, παίρνετε κοινωνικά επιδόματα,
Και διαμαρτύρεστε κιόλας γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές. Φύγετε. Δεν σας κρατάει κανένα. Και παίρνουν τα πάντα τσάμπα. 400 ευρώ, νίκια, ρεύματα. Φυσικά. Φυσικά. Αυτό φυσικά. Τώρα, που, δηλαδή, τι είναι αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι γιατί γίνεται και αυτό. Στο ασφαλιστικό που είπαμε πριν, ναι. Η Ελλάδα δίνει συντάξεις σε επικόους 116 κρατών. 116 κρατών. Και να βρούμε το αίτιο. Γιατί γίνεται αυτό. Τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα. Εδώ έχει γεμίσει η συνωμόνια, δεν μπορεί να περπατήσει τώρα. Γίνεται χαμός. Γιατί η Ευρώπη είναι μια πλαδαρή γραφειοκρατική οντότητα, η οποία προσπαθεί να ενοποιηθεί, αλλά δεν κάνει τα κρίσιμα βήματα. Και υπάρχει μια αντίληψη, ας πούμε, ανεκτικότητας, διότι όντως ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ανεκτικός. Δηλαδή είναι ανεξίθρεσκος. Ναι. Εσύ μπορεί να πιστεύεις ό,τι θες, ο άλλος ό,τι άλλο θέλει, ο άλλος αν πιστεύει και όλοι να συνυπάρχουν μια χαρά. Και αυτό το ανεξίθρεσκο νομίζει ότι το έχει και το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν το έχει. Δηλαδή δέχεσαι ανθρώπους οι οποίοι είναι κατά της ανεκτικότητας. Στο όνομα της ανεκτικότητας δέχεσαι να υπονομεύσουν την ίδια σου την ύπαρξη. Αν συνεχίσουμε έτσι, το είχε πει ο Ίνοκ Πάολ σε μια ομιλία που έμεινε γνωστή από τη δεκαετία του 70, ότι ανοίγοντας τις πόρτες σε ανθρώπους που είναι αντίθετοι στις αξίες του δυτικού πολιτισμού, σε λίγα χρόνια ή θα γίνει ένας εμφύλιος στην Ευρώπη, ή θα γίνει Ισλαμικό Χαλιφάτο χωρίς να ανοίξει μύτη. Όπως έγινε, ας πούμε, στο Ιράν. Το Ιράν ήταν μια δυτική χώρα. Μα έχω δει φωτογραφίες. Το Αφγανιστάν ήταν μια δυτική χώρα. Δηλαδή ντυνόντουσαν με τα μήνυ, με τα κυκλίνη, κάναν μπάνιο. Και ξαφνικά, μέσα σε μερικούς μήνες, ήρθε ο Αγιατολάχ, την πατήσαν τότε. Γιατί νομίζαν ότι ενισχύοντας τους ριζοσπάστες, τους Ισλαμιστές, κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν μια προοδευτική, ας πούμε, επιλογή. Την πατήσαν, ήρθε ο Αγιατολάχ. Και από την επαύριο έβγαλε μια φετφά, όλες οι γυναίκες θα φοράνε μπούργα. Τόλμα να κυκλοφορήσεις όταν ήξερες ότι θα σε αποκεφαλίσω ή θα σε μαστιγώσω. Λοιπόν, τα λες έξω σε μια παρέα, αφού σε βάζω στο περιθώριο αμέσως. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να τα κάνει. Ναι, αυτό θα το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και χαίρομαι που στην Ευρώπη αρχίζουν και ξυπνάνε. Μερικοί. Σιγά σιγά. Αλλά είδατε εδώ, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατά της πρότασης Ουρμπάν. Δεν ξέρω αν εσείς είστε υπέρ του Ουρμπάν. Ο Ουρμπάν είναι μια περίεργη προσωπικότητα. Είναι περίεργη προσωπικότητα. Είναι μια περίεργη προσωπικότητα. Αλλά σε αυτό το θέμα όμως. Και αυτό το ψήφισμα αφορούσε και κάποια άλλα, κατά την άποψή μου, προσχηματικός. Δηλαδή, βρήκαν κάποιες, ας πούμε, υπερβολές στην νομοθεσία, στη λειτουργία της δικαιοσύνης, κάποια σκάνδαλα οικονομικού χαρακτήρα. Αλλά του την πέσαν κυρίως επειδή δεν δέχεται πρόσφυγες. Ξεκάθαρα. Διότι η Σιριζέη σε σχέση με τον Ορμπάν είναι τρεις φορές χειρότερη. Δηλαδή έκανε ο Ορμπάν ατασταλίες στη δικαιοσύνη και δεν έκανε ο Τσίπρας με τη Θάνου και με όλους αυτούς που διόρισε. Είναι η Ελλάδα κράτος δικαίου όταν μία υπόθεση για να τελεσυδικήσει πρέπει να περάσουν 20 χρόνια. Από αυτό και μόνο θα έπρεπε να μας σουτάρουν ή να κάνουν το αντίστοιχο ψήφισμα. Του την πέσαν όμως για το θέμα της μετανάστευσης. Φυσικά δεν θα γίνει τίποτα. Διότι αυτό πρέπει να έχει την ομόφωνη γνώμη των μελών του Συμβουλίου και εκεί τουλάχιστον η Πολωνία ξέρουμε ότι θα βάλει βέτο. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι με τις γεννήσεις ένα άρθρο που έλεγε ότι οι Έλληνες δεν γεννάμε καθόλου πλέον. Δηλαδή το 1,2-1,3 παιδιά. 1,2 είναι. Οι μουσουλμάνοι γεννάνε 7 παιδιά, 6 και 7 παιδιά. Δηλαδή αυτό που είπατε ότι δεν θα ανοίξει μύτη είναι γεγονός. Ξέρετε, μετά δημιουργούνται και άλλες πιέσεις. Δηλαδή δημιουργείται, ας πούμε, μια οικονομική κοινότητα. Ναι. Τα φαγητά, τα χαλάλ σφάζονται με έναν τρόπο απαράδεκτο για τις διατάξεις της Ευρώπης που προστατεύουν και τα ζώα επισφαγής. Αυτό όμως είναι μια βιομηχανία, δηλαδή κάποιοι βγάζουν λεφτά που διακινούν αυτά τα προϊόντα, τα ρούχα, τα ισλαμικά, κάποιοι τα ράβουν, δηλαδή δημιουργείται μια οικονομία. Βιομηχανία, μια βιομηχανία η οποία πια πιέζει ή κάνει το κορόιδο. Π.χ. εκείνος ο υπάλληλος σε μια αλυσίδα που είπε ότι εγώ δεν χτυπάω στο ταμείο μου αλκοόλ και χοιρινό. Ένας υπάλληλος σούπερ μάρκετ. Και επειδή είμαι μουσουλμάνος, λέει, εσύ που είσαι χριστιανός και έρχεσαι και αγοράζεις αλκοόλ και χοιρινό, πήγαινε στο διπλανό ταμείο, εγώ δεν το χτυπάω. Θα πρέπει το επόμενο δευτερόλεπτο να απολυθεί. Να απολυθεί, να απελαθεί κατά την άποψή μου. Όχι να απολυθεί. Βέβαια. Να απελαθεί. Το επόμενο δευτερόλεπτο. Και τι λέει τώρα η αλυσίδα. Ναι, το σεβόμαστε αυτό. Γιατί το σέβεται. Γιατί ξέρει ότι εάν φάει μποϊκοτάζ από τους μουσουλμάνους, θα χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της πελατείας. Ναι. Δηλαδή μπορεί να καταρρεύσει. Δηλαδή αποκτούν οικονομική δύναμη πια ως αγοραστές. Αυτό πρέπει να κοπεί. Και να κοπεί τώρα με μαχαίρι, διότι εάν δεν κοπεί με μαχαίρι τώρα, θα βγουν τα μαχαίρια αργότερα. Δεν θα καθίσουν έτσι. Οι στατιστικές είναι ανατριχιαστικές.
και μιλάμε για τους μουσουλμάνους δεύτερης γενιάς. Έγραψα ένα άρθρο και σας παρακαλώ βρείτε το. Ο τίτλος του είναι «Πλατεία Μουάμεθ, πλατεία Μουάμεθ πρώην Τραφάλγκαρ». Λέει δηλαδή ότι σε μερικά χρόνια, πολύ πιθανόν, η πλατεία Τραφάλγκαρ, μια από τις κεντρικές πλατείες του Λονδίνου, να ονομάζεται πλατεία Μουάμεθ. Αυτή την πατήσαν πρώτη. Και αυτή η έρευνα βασίζεται στις γνώμες που έχουν οι μουσουλμάνοι δεύτερης γενιάς, οι οποίοι είναι πιο φανατικοί από τους γονιούς τους. Δηλαδή, ρωτήσαν, ας πούμε, τους μουσουλμάνους της πρώτης γενιάς, 50 ετών και πάνω, ναι, ποια είναι η άποψή σας για τον άπιστο, θα πρέπει να θανατώνεται, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, πράγματα που εμείς τα ακούμε και λέμε, τι λένε τώρα, είναι δυνατόν. Και απάντησαν 19%, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. 20% δεν είναι. 19% ναι, πρέπει να θανατώνεται. Πώς θα θανατωθεί σε μια χώρα που δεν έχει θανατική ποινή, δηλαδή, πώς θα τον καταδικάσετε, θα τον σφάξετε. Ναι. Οι νεότεροι απάντησαν ναι σε ποσοστό 38%. Ναι. Δηλαδή, διπλάσιοι ακριβώς γίνονται πιο φανατικοί. Αυτό δεν μπορεί να το βλέπεις και να μην σε ενδιαφέρει. Είναι ανατριχιαστικό αυτό. Υπάρχουν ισλαμικά σχολεία τα οποία διδάσκουν το μίσος. Εγώ λέω να διακηρύξουν όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες. Γιατί όλες οι θρησκείες λερώσαν τα χέρια τους στο αίμα στο παρελθόν. Ο χριστιανισμός ευτυχώς πέρασε από αυτή την εποχή, ναι, και πλέον είναι μια ανεκτική θρησκεία, μια θρησκεία lifestyle. Να δηλώσουν λοιπόν όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες ότι αποκηρύσουν τα αιμοβόρα χωρία των ιερών τους βιβλίων. Όπως εμείς λέμε, Παλαιά Διαθήκη δεν ισχύει πια. Και αυτά που λέει το Δευτερονόμιο, που είναι τζιχαντιστικά και αυτά, δεν ισχύει ότι είναι για την ιστορία. Είναι και αυτά, ναι. Ας βγουν λοιπόν οι μουσουλμάνοι ηγέτες και να πούν ότι οι αιμοβόρες σούρες του Κορανίου δεν ισχύουν. Αν το πούν αυτό όμως, θα τους φάξουν οι ίδιοι οι ομόπιστοι τους. Διότι ο Αλλάχ απαγορεύει να λες ότι αυτό δεν ισχύει. Άρα είναι υποχρεωμένος ένας ολόκληρος κόσμος, δισεκατομμύριων ανθρώπων, να ζει με ένα βιβλίο που γράφτηκε το 7ο αιώνα, τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, ας πούμε, για τους Βεδουίνους της Αραβικής Ερήμου. Γιατί κλείνει τα μάτια όμως αυτός ο κόσμος? Σας είπα, γιατί υπάρχει πια ο κόσμος ο άλλος, η Ευρώπη. Ναι, και η Αμερική πλέον δηλαδή πιστεύετε ότι είναι σε καλύτερο. Είναι σε καλύτερο γιατί εκεί τους έχει βάλει στην πάντα. Ναι, ναι. Η Αυστραλία επίσης, η Ιαπωνία επίσης. Ναι. Και Ρώσοι να πούμε ότι αν θέλετε να έχετε αυτόν τον πολιτισμό, θα είστε στις χώρες σας. Διότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα κράτος πολυπολιτισμικό. Πολυφιλετικό, ναι. Πολυφιλετικό, ναι. Εντάξει. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει αν είσαι άσπρος, μαύρος, κόκκινος, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να ζήσω όπως ζούμε εμείς. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και μάλιστα το χαίρομαι και έτσι. Ναι. Αλλά πολυπολιτισμικό σημαίνει να περπατάω τώρα στον δρόμο και να με ρωτάει ο γιος μου γιατί μπαμπά έχουν μαζευτεί αυτοί οι άνθρωποι στο πάρκο. Και εγώ να του λέω: μη σε νοιάζει, αγόρι μου, λιθοβολούν μια κυρία γιατί έφυγε από τον άντρα της. Είναι άλλο πολιτισμό, πρέπει να το κατανοήσω. Ναι, όχι, δεν θα το ζήσω. Και τι γίνεται με τις κλειτοροδεκτομές, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα τώρα. Μεγάλη. Απίστευτο τώρα εδώ τι γίνεται. Ισχύει και στην Ελλάδα, βέβαια. Στην Ελλάδα, βεβαίως. Αφού έχουν. Τέλος πάντων, είναι κακούργημα. Και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ναι, και το νομικό σύστημα σφυρίζει αδιάφορα. Και έγραψα επίσης ένα άρθρο ότι χρειαζόμαστε δημιουργικούς νομικούς, γιατί αυτό έχει πολλά προβλήματα. Δηλαδή, πώς το ελέγχεις. Και άμα το βρεις, τι γίνεται. Πάνε στο δικαστήριο για κακούργημα και το παιδάκι τι γίνεται. Μα αφού δεν είναι εδώ πέρα τώρα, αυτά δεν εμπίπτουν στους ελληνικούς νόμους, δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Γίνεται χαμός. Η Ελλάδα έχει το μοναδικό, το θλιβερό προνόμιο να είναι το μοναδικό κράτος του δυτικού κόσμου που αναγνωρίζει τη Σαρία. Η Τουρκία κατάργησε τη Σαρία με τον Κεμάλ το 1924. Ναι. Η Ελλάδα όμως αναγνωρίζει τη Σαρία. Και στη Θράκη το κορίτσι κληρονομεί το μισό μερίδιο από το αγόρι. Δηλαδή είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Αντί λοιπόν να τα καταργήσουμε αυτά, δίνουμε παραπάνω δικαιώματα και κάποια στιγμή ξαναλέω, δεν είναι μακριά ο χρόνος. Δηλαδή μπορεί να είναι μετά από 20-30 χρόνια. Μα δεν είναι μακριά. Ελπίζω μέχρι τότε να κοιτάω τα ραδίκια ανάποδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει θα ζήσουν τα παιδιά μας και δεν θέλουν να ζήσουν σε ένα Ισλαμικό Χαλιφάτο. Ναι, τέλος. Ναι, δεν θα... Όπως δεν θέλουν να ζήσουν ως μετανάστες. Και να λένε, α, εγώ κατάγομαι από την Ελλάδα η οποία διαλύθηκε. Διαλύθηκε. Και, ναι, θέλω να ζήσω κι εγώ και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου στο καλύτερο οικόπεδο του κόσμου, αλλά με ένα σοβαρό κράτος που να μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε και να προοδεύσουμε και σε ατομικό και σε εθνικό επίπεδο. Κύριε Τζίμερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ καλά. Φίλες και φίλοι, μαζί μας ήταν ο Θάνος Τζίμερος. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.